θέλει να την αποκαλούμε με το μικρό της όνομα, όπως ας πούμε άλλε stars, σαν την Απολεόν, τη Μορτασία, τη Ριάννα, την Μπιγιονσέ, την Αντέλ, τη Μαντόνα. Είναι η Βασιλιάνα μας και κάνει την πρώτη της πασαρέλα. Καλώς τη Βασιλιάνα μας και εδώ πια. Καλώς όρισες και επισήμως. Nice. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω έτσι έτοιμη, αποφασισμένη, ενημερωμένη και με πολύ αγάπη στο στυλ και τη μόδα. Αυτό είναι κάτι που είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι σου συμβαίνει από πολύ μικρή. Τώρα έχεις φτάσει και έχεις ένα brand δικό σου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ποιες είναι οι σπουδές σου, πόσο χρόνο είσαι, πες μας λίγα πράγματα για σένα. Εγώ είμαι 32 ετών. Ναι. Ξεκίνησα ως ηλεκτρονικός μηχανικός. Α. Άσχετο, αλλά επειδή είχα τόσο αγάπη και πάθος για τη μόδα, πήρα την απόφαση να ρισκάρω και να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Εξαιρετικά. Μπράβο σου, Βασιλιάνα. Και πες μας λοιπόν, πρώτη φορά εδώ στο My Style Rocks, πού πηγαίνεις? Αχ, αρχικά να ξέρετε ότι μέχρι να τελειώσει η εβδομάδα έχω ένα μόνιμο κόνσεπτ, τη Βασιλιάνα σε πανικό. Γιατί έχω αγχωθεί και έχω πάθει αυτό που θα είναι το πει λευκό πανί. Όλοι το παθαίνουν. Λέω Παναγία μου, δεν ξέρω styling καθόλου. Ωστόσο, σήμερα πάω στο Ζάπιο να στηρίξω την πρώτη επίδειξη του κολλητού μου που σχεδιάζει αυτό το outfit και θα του κλείσω την πασαρέλα, έτσι να του δείξω και respect για την πρόσκληση. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, αυτός είναι ένας άνθρωπος που βλέπουμε τώρα. Ακριβώς. Φύγαμε. Πάλι καλά. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Συνήθως, στα κορίτσια που εμφανίζονται πρώτη φορά, το καλωσόρισμα είναι λίγο συγκρατημένο, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά τόσο διαβασμένη που είσαι, θα το ξέρεις ήδη αυτό. Έχεις πάρει και ένα τριαράκι εδώ από την Τέννη μας. Θέλω να πάμε στον Άσο της Διονυσίας, ωστόσο, μια και είναι ο μοναδικός Διονυσία. Δεν βλέπω κάτι. Αν βλέπει τα επεισόδια, έχει δει ότι έχω φορέσει μια διαφάνεια με ένα εσώρουχο από μέσα και μου είχαν πει να βάλεις πιο κοντό σακάκι. Είναι ένα ρούχο. Δεν μπορεί να το βγάλει το σακάκι. Είναι ίδιο σχεδιαστή και το σακάκι και υποτίθεται ότι είναι μοντέλο, άρα κάποιος την έντυσε. Αυτό. Τι θα έκανες εσύ με αυτό που μετάφερες? Αγάπη μου, δεν θα σου πω τι θα έκανα. Μου αρέσουν πολύ τα μαλλιά σου. Δικά σου τα μαλλιά? Όχι όλα. Όχι, ρωτάω, μου αρέσουν πολύ τα μαλλιά σου. Η αλήθεια είναι ότι ερχόμουν και με άλλο outfit, συνέβησαν πάρα πολλά ατυχήματα. Δεν ήθελα να σταθώ αυτό, ήθελα να ολοκληρώσω το set μου. Δεν την βλέπω εμφάνιση. Παπούτσι, δεν βλέπω, αυτό το παπούτσι το βλέπουμε συνέχεια, δεν βλέπω κάποια πρόταση. Αυτά, δεν βλέπω κάτι. Αυτά, δεν βλέπω κάτι. Οκ, εντάξει. Ούτε σε βλέπω όμως σεξ, όπως μου είπαν εμένα που πας έτσι, είσαι πολύ σεξι. Ένα outfit δεν σημαίνει ότι επειδή το έβαλες εσύ, εγώ έχουμε άλλο vibe. Ναι, 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 ξέρω εγώ γιατί το λέω. Εσύ ήρθες πρώτη μέρα, κουκλίτσα μου, εδώ περίμενε. Βαράνε καμπάνες για την Τέννη. Εσύ πρέπει να τα έχεις μάθει όλα απ' έξω και ανακατοτήρια. Ναι, 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 ακούστε, γιατί το άκουσα πριν πάρα πολύ. Εμένα είναι αυτός ο χαρακτήρας. Καλά και έξω να κάτσουμε και έξω σε ένα άσχετο μέρος, έτσι θα μιλήσω. Αλήθεια. Ούτε προσποιούμε κάτι, ούτε έχω μελετήσει γιατί κάτι. Τι είπε, δεν είπε κάτι. Του. Μια χαρά είναι κοπέλα. My style, Ρόξι. Είμαι αυτή. Αυτή. Καλέ, δεν είπαμε ότι είναι κακό. Καλέ, δεν είπαμε μια χαρά, επειδή το ακούω συνέχεια. Γιατί το λε. Το ότι ήρθε διαβασμένη. Δεν έχει. Δεν είπαμε ότι ήρθε διαβασμένη και έρχεσαι σε αντιπαράθεση μαζί μα. Ήρθε διαβασμένη στο στυλ. Δεν μπορείς να έρθεις και σε αντιπαράθεση με εμάς. Δεν θα τα βγάλεις πέρα, είμαστε πολλές. Σταμάτα, βρε! Κάνε λίγο υπομονή. Δεν θέλω να βιάζεσαι. Είναι η πρώτη μου μέρα. Α, δηλαδή. Όχι, εγώ δεν θέλω. Δεν βιάζομαι, αλλά ούτε. Με προειδοποιείς. Δεν θέλω να τσακωθώ με καμία. Απλά σου λέω. Ούτε κι εγώ, αγάπη. Ωραία, ολοκλήρωσε. Σε παρακαλώ, κάνω μια χάρη. Μη λες συνέχεια, αγάπη. Οκ. Τώρα θα δεις το πρώτο βαθμό, το μέσο όρο σου, δηλαδή. Δεν τον δεις, τον ακούς από μένα. 1,8. Ου, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Έλα, μην ανησυχείς.